Πείσμα, επιμονή και στοχοπροσήλωση είναι τα κλειδιά της επιτυχίας, όπως μας αποκάλυψε ο Ραχμάν Λούμι, ο οποίος κατέλαβε την πρωτιά στο τμήμα πολιτικών μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, συγκεντρώνοντας 18.640 μόρια. Ο αλβανικής καταγωγής μαθητής σημειώνει ότι η χρονιά των Πανελλαδικών ήταν δύσκολη, με πολύ διάβασμα αλλά και στιγμές χαλάρωσης. Θέλει επιμονή, πείσμα και στόχο. Και διάβασμα και έξοδη. Δεν γίνεται να διαβάζεις κάθε μέρα και να μην βγεις μια φορά την εβδομάδα ή δύο. Διότι το μυαλό χρειάζεται ξεκούραση. Είναι πολύ δύσκολο ένας μαθητής να ανταπεξέλθει άμα δεν βγει ούτε μια μέρα, ξέρω. Δηλαδή υπήρχαν βραδιές που ένιωθα κουρασμένος και κοιμόμουν νωρίς, δεν διάβαζα καθόλου, πήγαινα την αυριανή μέρα σχολείο, δεν είχα κανένα. Υπήρχαν βραδιές οι οποίες έβλεπα ότι αντέχω και καθόμουν μέχρι τις 2, έχω κάτσει και μέχρι τις 3 ώρα το βράδυ. Ο 18χρονος που κατάφερε ένα πραγματικό άθλο γράφοντας 2 εικοσάρια σε φυσική και μαθηματικά, 18,7 στη χημεία και 14,5 στην έκθεση, τονίζει ότι το τμήμα των πολιτικών μηχανικών αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή την πρώτη του επιλογή. Ο πολιτικός μηχανικός ήταν η πρώτη επιλογή. Το είχα αποφασίσει εδώ και 2 χρόνια, 3 και πάρα. Ήταν κάτι το οποίο μου αρέσει, με έκφραζε. Γενικά το Πολυτεχνείο με εκφράζει. Ήμουν ανάμεσα ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων και πολιτικών. Απλά θεώρησα ότι αυτό που με ταιριάζει καλύτερα είναι πολιτικών. Εξάλλου τα αγαπημένα μαθήματα, όπως φαίνεται, ήταν τα μαθηματικά και φυσική. Στα οποία έγραψες 20. Ναι, στα οποία έγραψα 20. Είναι δηλαδή άθλος αυτό που έκανες. Ήτανε, αλλά δεν είναι αδύνατον. Ο καθένας μπορεί να το καταφέρει με μια καλή οργάνωση. Ο Ραχμάν, που δηλώνει και Έλληνας και Αλβανός, αναφέρει ότι από την πρώτη στιγμή οι συμμαθητές του τον αγκάλιασαν, με αποτέλεσμα να μην βιώσει ποτέ φαινόμενα ρατσισμού ή λεκτικού εκφοβισμού. Οι συμμαθητές και όχι μόνο, δάσκαλοι, τα πάντα με αγαπούσαν πολύ και τους αγαπάω. Επίσης, είναι πραγματικά τις καλύτερες εμπειρίες έχω ζήσει εκεί πέρα. Πολλές εμπειρίες. Ήσουν με υποτροφή, ας πούμε. Ναι, τα δύο τελευταία χρόνια ήμουν υπότροφος εκεί πέρα. Και γενικά δεν έχω ζήσει ποτέ στη ζωή μου τέτοια φαινόμενα. Εγώ νιώθω ταυτόχρονα Έλληνας και Αλβανός. Εδώ πέρα γεννήθηκα, εδώ πέρα μεγάλωσα. Εδώ πέρα έζησα, μεγάλωσα, τράφηκα, σπούδασα. Δεν υπάρχει λόγος να διαχωριστώ από τα άλλα παιδιά. Σκέφτομαι να τελειώσω ένα καλό μεταπτυχιακό σε ένα καλό πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Αμερική. Αμερική, Αγγλία, αυτές οι δύο χώρες. Και από εκεί θέλω να γυρίσω εδώ με έδρα εδώ, αλλά δεν σκέφτομαι να εργαστώ μόνο σε μια χώρα. Θέλω να είμαι παντού. Γιατί μου αρέσουν και εμένα πολύ τα ταξίδια, οπότε θα ήταν χαρά μου αύριο μεθαύριο να εργαστώ εδώ πέρα, στην Αλβανία, στην Αγγλία, στην Αραβία, στην Αμερική, οπουδήποτε. Όνειρο του μαθητή είναι να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και αν μπορεί να μην χρειάζεται να εργάζεται από ένα συγκεκριμένο τόπο.